μας, γιατί είναι ένας δίκαιος αγώνας. Είναι ένας δίκαιος αγώνας για τις ζωές μας. Είναι ένας δίκαιος αγώνας για τις επόμενες γενιές. Δεν μπορούν να μας υποτιμάν, δεν μπορούν τις ζωές μας να τις θεωρούν κόστος και να βλέπουν αν συμφέρει ή αν δεν συμφέρει. Στηρίζουμε αυτούς τους αγώνες, προχωράμε μπροστά και σε ό,τι άλλο αποφασιστεί από αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουν πάρει όλοι οι σύλλογοι. Η Καραμαριά ζητά νοσοκομείο κι όχι ένα πενταστερό ξενοδοχείο. Η Καραμαριά ζητά νοσοκομείο κι όχι ένα πενταστερό ξενοδοχείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο χθες συνεδρίασε και αποφάσισε ότι στηρίζει και προσυπογράφει και το πλαίσιο των φορέων που συμμετείχαν στην προηγούμενη σύσκεψη και τη σημερινή κινητοποίηση. Αν κάτι έδειξε το τελευταίο διάστημα, ο τελευταίος χρόνος, είναι ότι και στις συνθήκες πανδημίας αλλά και σε όλο το προηγούμενο διάστημα η ανάγκη για την υγεία και τη ζωή του λαού είναι τεράστια και πρέπει να ενισχυθεί με περισσότερα νοσοκομεία και προσωπικό η Θεσσαλονίκη. Είναι πάγιο αίτημα και της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και των υπόλοιπων σωματείων των υγειονομικών για άμεση επαναλειτουργία όλων των νοσοκομείων που κλείσαν στη Θεσσαλονίκη, και εκτός από το Παναγία είναι το Λιμωδόν και είναι και το, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το παλαιό 424. Είναι πάγιο αίτημά μας να επαναλειτουργήσουν τώρα με προσλήψεις προσωπικού και εξοπλισμό, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και των ασθενών με κορονοϊό, αλλά και της υπόλοιπης νοσηρότητας που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτή την κίνηση των φορέων και τη θεωρούμε πολύ σημαντική, γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ πέρα. Θα είμαστε στο πλευρό το επόμενο διάστημα και καλούμε και εσάς, όλους τους φορείς, τις κινητοποίησεις που θα έχουν υγειονομικοί το επόμενο διάστημα για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να είστε στο πλευρό μας και έτσι τέλος πάντων να παλέψουμε για αυτό που δικαιούμαστε. Το Παναγία λειτουργούσε ως νοσοκομείο το 2013, μέσα στα μνημόνια. Έκλεισε αυτό το νοσοκομείο και άλλα, πολλά. Και είχε αυτό σαν αποτέλεσμα να στερούνται ο κόσμος, οι πολίτες, τα στοιχειώδη το να υπάρχει ένα νοσοκομείο στην περιοχή η οποία εξυπηρετούσε εδώ ανατολικά είμαστε 300.000 κάτοικοι. Μαζί με τα περίχωρα, δηλαδή την Καλλικράτεια, τη Σιωροτή κτλ. Το νοσοκομείο που έχουμε είναι ο Άγιος Παύλος, που δεν έχει όλα τα τμήματα. Είναι μια μικρή κλινική και βέβαια έχει κατασκευαστεί για σχολείο και όχι για νοσοκομείο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, ειδικά τώρα στην περίοδο της πανδημίας, άμεσα να υπάρξει επαναλειτουργία του νοσοκομείου. Και αυτό επιδιώκουμε. Και όχι τα σχέδια που έχουν να το κάνουν πεντάστερο ξενοδοχείο. Η ανάγκη του κόσμου είναι για νοσοκομείο και όχι για πεντάστερο ξενοδοχείο.